Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις διεθνείς αγορές, τις ισοτιμίες και το διεθνές οικονομικό κλίμα με τον κύριο Δημήτρη Κατζέλη, που είναι βεβαίως αναλυτής της Daily FX. Τον έχουμε μαζί μας μέσω Skype. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατζέλη. Καλή σήμερα, κύριε Λιμπεράκη, και καλή εβδομάδα. Επίσης, να σας ρωτήσω, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω από το διεθνή τύπο, δεν ασχολούνται και ιδιαίτερα οι αγορές με τις ευρωεκλογές και με την επόμενη σύνθεση, με τη νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα όμως ένα σχόλιο σας για το κατά πόσο εκτιμάτε ότι αυτή η εκλογική διαδικασία μπορεί να επηρεάζει τις αγορές. Τις διεθνείς αγορές δεν θα έλεγα, εάν δεν βλέπαμε μια ανατροπή σκηνικού, η οποία δεν διαφαίνεται κιόλας. Τις ευρωπαϊκές εννοώ, έτσι, τις ευρωπαϊκές. Ναι, τις ευρωπαϊκές και κατ' επέκταση τις διεθνείς αγορές. Απλά το λέω αυτό γιατί οι ροές κεφαλαίων προφανώς και θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο σε ένα τέτοιο σενάριο, αλλά όχι, δεν βλέπω ένα τέτοιο σενάριο, γιατί δεν διαφαίνεται μια πλήρης ανατροπή σκηνικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ μόνο εμείς και η Ιταλία ασχολούμαστε με τις ευρωεκλογές όσον αφορά στο κομμάτι των αγορών και στο πώς θα μπορούσε να επηρεάσει αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, οι αγορές έχουν τα δικά τους ζητήματα να αντιμετωπίσουν, συνεχίζουν να καλύπτονται από συγκεκριμένες τακτικές, συνεχίζουν να περιμένουν ανακοινώσεις, όπως για παράδειγμα τη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούνιο, σε λίγες εβδομάδες. Τα σενάρια όλο και κουντώνουν για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση με περικοπή όλων των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτός είναι και ο λόγος που το ευρωδολάριο υποχωρεί από την τελευταία φορά που τα είχαμε πει και μαζί, όπως άλλωστε είχαμε συζητήσει. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στις ισοτιμίες και την εκτίμησή σας για τα ζεύγη και ευρώ-δολαρίου, αλλά και στερλίνας δολαρίου. Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα όσον αφορά τη στερλίνα, περιμένουμε σε λιγότερα από μισή ώρα, στις 11.30, τα νέα στοιχεία πληθωρισμού της Αγγλίας. Mm-hmm. Και ενώ τα νέα στοιχεία πληθωρισμού της Αγγλίας δείχνουν μία νέα άνοδο, άρα κάποιος θα μπορούσε να περιμένει ένα νέο ράλι της στερλίνας κοντά στα υψηλά του 2009 στο 1,7040. Mm-hmm. Κάπου μέσα σε αυτά τα στοιχεία κρύβεται ένα συστατικό το οποίο θα πρέπει να μελετήσουμε διεξοδικότερα. Το στοιχείο το οποίο λέει ότι ο πληθωρισμός αυξάνεται γρηγορότερα από το ρυθμό που αυξάνονται οι πραγματικοί μισθοί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταπολεμήσει ο κύριος Κάρνεϊ. Εκεί στοχεύουν οι αξιωματούχοι της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας. Υπάρχουν πληροφορίες για άμεσες πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση, κύριε Κατζέλη? Όχι, αλλά θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία για να μπορέσουν να εξομαλύνουν αυτή την άνοδο του πληθωρισμού. Άλλωστε, αυτό έσπευσε και καθησύχασε, δηλαδή, επειδή έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, έσπευσε μέσα στο Σαββατοκύριακο να καθησυχάσει, λέγοντας ότι έχουμε τα εργαλεία για να μπορέσουμε όλο αυτό να το ομαλοποιήσουμε. Κύριε Κατζέλη, είναι απόρρια αυτή η κίνηση, αυτή η δυσαρμονία της επιθετικής πολιτικής που είχε υιοθετήσει ο κύριος Κάρνεϊ? Είναι θέμα δοσολογίας? Με έναν τρόπο. Ναι, φυσικά είναι και επιθετική η πολιτική και, αν θέλετε, προσπαθεί να τεστάρει αυτή τη στιγμή το κλίμα το οποίο υπάρχει, ενώ το καταναλωτικό συνέστημα, ενώ το συνέστημα της πραγματικής οικονομίας. Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ δυναμικό το πρόγραμμα το οποίο έχει εφαρμοστεί, αλλά φαίνεται ότι αποδίδει. Τώρα, προφανώς, αν χρειάζεται να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις, νομίζω ότι έχουν την ευκαιρία να το, mm-hmm. Να το πράξουν. Τώρα, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα πρέπει να αναλάβει μέτρα τώρα, άμεσα, στην επόμενη συνεδρίαση. Έχει φτάσει πλέον ο χρόνος, τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και μαζί. Νομίζω ότι τώρα πλέον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη για να κόψει και το βασικό επιτόκιο και το επιτόκιο καταθέσεων, να το περάσει σε αρνητικά επίπεδα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σενάριο πλέον το οποίο κοιτάζουμε και θα συζητήσουμε και διεξοδικότερα. Φυσικά έχουμε αρκετό καιρό μέχρι την 5η, 5 Ιουνίου, που είναι η επόμενη συνεδρία της ΕΚΟΤΟΥ, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα σενάρια τα οποία έχουν επαληθευτεί πολλές φορές. Ναι, οι περισσότεροι πάντως συμφωνούν απολύτως μαζί σας. Θα χρειαστεί να έχει μεσολαβήσει κάτι πάρα πολύ δραστικό που κανείς δεν μπορεί να εντοπίσει. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό που θα έκανε το Μάριο Ντράγκη να αναβάλει για ακόμη έναν μήνα την ανακοίνωση των μέτρων που κρίνονται απολύτως απαραίτητα για τη στήριξη της οικονομίας και την ανάσχεση στον αποπληθωρισμό. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο και στη γερμανική οικονομία με το βλέμμα στραμμένο στο DAX για την ανακοίνωση που δείχνει μια ελαφρά επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης για την συγκεκριμένη χώρα, από τα μεγέθη της οποίας βεβαίως εξαρτάται και ο μέσος όρος της Ευρωζώνης σε τεράστιο βαθμό. Αισθάνεστε, κύριε Κατζέλη, ότι οι όποιες όχι και τόσο αισιόδοξοι ειδήσεις είναι ικανές να ανακόψουν την πορεία του DAX, που συνολικά πάντως δεν τον έχουμε δει να βρίσκεται
σε πτώση όταν έχουμε ακόμη και κακές ειδήσεις για το σύνολο της Ευρώπης. Δεν αντιδρά σπασμωδικά. Ναι, γιατί είναι η ροή κεφαλαίων και είναι η διάθεση που υπάρχει, η διάθεση επίπεδου ασφάλειας για τους επενδυτές οι οποίοι γνωρίζουν. Όπως έχετε διαβάσει και στο παρελθόν, είχαμε συζητήσει μια ανάλυση στο Daily FX για το πόσο υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα σε Dow, S&P και DAX. Mm-hmm. Ναι, συνεχίζει και υπάρχει αυτό. Και αν συζητούσαμε μια πιθανή μικρή επιβράδυνση της γερμανικής οικονομίας, η οποία ούτως ή άλλως όμως έχει ξεφύγει πολύ πάνω από τα ευρωπαϊκά δεδομένα όλο το προηγούμενο διάστημα, mm-hmm. αυτό θα μπορούσε απλά να ελαττώσει αυτή τη θετική συσχέτιση και να μην είναι τόσο μεγάλη. Άρα, να δούμε μια λιγότερο δυναμική κίνηση του DAX. Αλλά mm-hmm. βλέπουμε ότι κάθε πτωτική κίνηση που υπάρχει έρχεται και απαντιέται. Δηλαδή, και χθες, ας πούμε, μια έναρξη πτωτικού ράλι βρήκε ένα πολύ δυνατό στόπ. Και ο DAX πάλι σήμερα επιχειρεί να συνεχίσει ψηλότερα. Mm-hmm. Είναι πολύ κοντά, άλλωστε, στα ιστορικά υψηλά. Άρα, αυτά είναι τα ζητήματα περίπου που κοιτάζουμε. Κοιτάζουμε και τον dollar yen, το οποίο είναι άλλη μια ισοτιμία που την παρακολουθούν από πολύ κοντά όλες οι τράπεζες. Dollar yen, το οποίο υποχωρεί στον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, κάπου εκεί κοντά στα επίπεδα του 101 προσπαθεί να βρει στηρίξη από μια πολύ μεγάλη ανωδική κίνηση, με την Ιαπωνία να δείχνει να πηγαίνει καλύτερα, αλλά όλες τις τράπεζες να θεωρούν ότι μέχρι το τέλος του 2014 θα μπορούσαμε να δούμε ένα νέο ράλι, mm-hmm. το οποίο θα μπορούσε φυσικά να προέλθει και από τη δυναμική που θα εμφανίσει το δολάριο στις αγορές στο επόμενο διάστημα. Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για την υπόθεση στην Ουκρανία με τη συνεχιζόμενη κρίση, κύριε Κατζέλη, και σας το ρωτώ γιατί βλέπουμε σήμερα, φαντάζομαι, επηρεάζεται το κλίμα από τέτοιου είδους τσιτάτα, τέτοιου είδους δηλώσεις. Τον πρωθυπουργό της Ρωσίας, τον κύριο Μετβέντεφ, σε συνέντευξη που παραχωρεί στο δίκτυο Bloomberg, να κάνει λόγο για την πιθανότητα μιας νέας ψυχροπολεμικής περιόδου. Χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτόν τον όρο, όσοι παρακολουθούν και προσεγγίζουν τα πράγματα με μια σκοπιά πολιτική, αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι καθόλου τυχαίες οι διατυπώσεις όταν αρθρώνονται διαστόματος κορυφαίων αξιωματούχων όπως είναι ο Ρώσος πρωθυπουργός. Αισθάνεστε ότι τέτοιου είδους μηνύματα μπορούν να προκαλέσουν κλειδονισμούς στις αγορές? Θα σας πω, επειδή παρακολούθησα και τη συνέντευξη την οποία αναφέρατε στο Bloomberg νωρίτερα. Ναι, δεν μου αρέσει καθόλου όλο αυτό το οποίο στείνεται, όλο αυτό το σκηνικό ψυχρού πολέμου, όλη αυτή η διάθεση που υπάρχει να αφήνεται να εννοείται ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να περάσουμε σε ένα αυξανόμενο επίπεδο έντασης. Mm-hmm. Ακόμη και αν η Ρωσία είπε ότι εμείς αποσύρουμε τα στρατεύματά μας από την Ουκρανία, οι Αμερικανοί βγαίνουν και λένε ότι εμείς από τους... Καλά, το έχει ξαναπεί η Ρωσία αυτό και δεν το έχει πραγματοποιήσει. Δεν βλέπουμε τίποτα, αλλά πώς λειτουργούν οι αγορές? Οι αγορές, ναι, λειτουργούν ως εξής. Εάν δεν δουν κάτι έμπρακτο, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιδράσουν. Άρα, αυτές οι δηλώσεις είναι στοιχεία τα οποία μένουν στην καρτέλα και μένουν στην ατζέντα. Όταν αυτά όλα θα πραγματοποιηθούν με μια ενέργεια, όχι με μια απλή δήλωση, mm-hmm. τότε θα αποτιμηθούν όλα μαζί από την αγορά. Ενέργεια, ενέργεια πάντως, κύριε Κατζέλη, είναι η προσέγγιση της κινέζικης αγοράς στο ενεργειακό επίπεδο. Η Ρωσία επιχειρεί να αντισταθμίσει πιθανές απώλειες. Είναι 400 δισεκατομμύρια, όπως μας λέτε, σε μια περίοδο που η Ευρώπη δέχεται πιέσεις για απεξάρτηση. Δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι είναι μάλλον ουτοπικό να μιλά κανείς για κάτι τέτοιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια θετική ενέργεια. Θετική εννοώ, είναι μια πράξη από πλευράς της Μόσχας και μια στρατηγική επιλογή. Υπάρχει, αισθάνεστε ανησυχία από αυτήν την εξέλιξη, μιλώντας για πράξεις που καθοδηγούν τις αγορές? Προφανώς, και συζητώντας τώρα και ανοίγοντας την κουβέντα και συζητώντας γεωπολιτικά και πολιτικά, επειδή είχαμε και μια κουβέντα νωρίτερα πάνω σε αυτό το ζήτημα στο γραφείο, mm-hmm. ναι, είναι κάτι το οποίο χρήζει συζήτηση και χρήζει σκέψη, γιατί έχουμε δει στην πορεία των αιώνων ότι στον πλανήτη δεν μπορούν να χωρέσουν πάρα πολύ δυνατοί και δημιουργούνται καταστάσεις οπότε γίνεται μια τέτοιου είδους επιδίωξη. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχουμε ξαναδεί. Αυτός νομίζω ότι είναι και ο λόγος, άλλωστε, που παρακολουθούμε όλες αυτές τις εντάξεις. Mm-hmm. Η Ρωσία προσπαθεί να ενδυναμωθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν αρέσει στους Αμερικανούς και δεν αρέσουν και οι σχέσεις οι οποίες ξεκινούν να αναπτυχθούν με την Κίνα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε πριν. 400 δις συμφωνία για φυσικό αέριο στην Κίνα. Μια πολύ μεγάλη συμφωνία, ναι, εφόσον οριστικοποιηθεί. Κύριε Κατζέλη, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή εβδομάδα.